Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητοποίηση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο και έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αστυνομικών υπαλλήλων και έχει να κάνει βεβαίως με το ζήτημα τόσο το ασφαλιστικό όσο και το μισθολογικό τους. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι ήδη από 1η Αυγούστου όλοι έχουν, οι δημόσιοι υπάλληλοι τουλάχιστον, γιατί αναλωνόμαστε και αρκετά πρέπει να πούμε στην απεργιακή κινητοποίηση των ιδιοκτητών ταξί, αλλά υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις σύμφωνα και με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο και έχει ψηφιστεί. Περαιτέρω μειώσεις, οποίες θα τις αντιληφθούν στην τσέπη τους όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από τον επόμενο μήνα. Στο στούντιο μας φιλοξενούμε ζωντανά τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Εύρου, τον κύριο Κώστα Χατζιαναγνώστου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σόγκου. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι από σήμερα, από τις 1 Αυγούστου μάλιστα, έχετε μειώσεις, περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς σας. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με βασικά χαρακτηριστικά του επαγγελματός σας, όπως το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται επικίνδυνο. Ναι, κυρία Σόγκου, μετά την δημόσια δήλωση του Υπουργού Εργασίας, του κ. Κουντρουμάνη, για την διαβούλευση για την επανεξέταση των ανθυγιεινών και βαρέων επαγγελμάτων στη χώρα μας, για την απένταξη ή ένταξη άλλων επαγγελμάτων σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόικα, να μην υπερβαίνει το 10% του εργασιακού δυναμικού της χώρας η βαρύτητα και η ανθυγιεινότητα των επαγγελμάτων. Εμείς, επειδή εδώ και 10 χρόνια περίπου έχουμε αναγάγει αυτό το ζήτημα σε πρότιστο για την επικινδυνότητα και την ανθυγιεινότητα της εργασίας μας, μέχρι τώρα δυστυχώς οι κυβερνήσεις, τα δύο κόμματα εξουσίας στην ουσία, όταν ήταν στην αντιπολίτευση μας υποστήριξαν και αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματός μας, αλλά όταν έρχονται στην κυβέρνηση το λησμονούν. Εμείς είμαστε εδώ και τονίζουμε στον κύριο Κουντρουμάνη και σε όλη την κυβέρνηση ότι θα πρέπει να μας εντάξουν και εμάς. Ούτε καν μας έχουν βάλει στη διαβούλευση, να φανταστείτε. Δηλαδή, τι ακόμα παραπάνω, ναι, τι παραπάνω δηλαδή, από την επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος. Μάλλον δεν σας θεωρούν ότι κάνετε επικίνδυνο επάγγελμα, προφανώς, κύριε Χατζηναγνώστου, ούτε ανθυγιεινό, αλλά θα τους καλούσαμε να περάσουν κάποιες ώρες και κάποιες μέρες στα κέντρα κράτησης ή στα κρατητήρια με τους παράνομους μετανάστες, να δούμε αν το θεωρούν ανθυγιεινό ή όχι. Κοιτάξτε, τα κύρια κριτήρια της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η θνησιμότητα και το προσδόκιμο ζωής, είναι οι εργασιακές συνθήκες, το συνεχές ωράριο εργασίας, κυρίως το νυχτερινό, η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, η έκθεση σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, σε καυσαέρια και γενικότερα τα επαγγελματικά νοσήματα και το εργασιακό άγχος. Κάτι τα οποία εμείς πληρούμε όλα στον υπερθετικό βαθμό. Και γι' αυτό επικαλούμαστε τόσο τις κατά καιρούς δηλώσεις των εκπροσώπων της ημέρα της κυβέρνησης, των κυβερνητικών παραγόντων που ήταν στην αντιπολίτευση και όλων των κομμάτων, για το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο και στηρίζονται τις θέσεις μας. Επίσης επικαλούμαστε προσθέτως τις θέσεις και τις έρευνες των επιστημόνων, οι οποίες λένε ότι πράγματι το αστυνομικό επάγγελμα έχει το μεγαλύτερο άγχος και το προσδόκιμο ζωής είναι κατά 5-8 χρόνια λιγότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Άρα τι άλλο θέλουν για να μας εντάξουν στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα? Κυρίως όμως επικαλούμαστε την εμπεδομένη συνείδηση της κοινής γνώμης ότι η επικινδυνότητα είναι σύμφωτη με το αστυνομικό επάγγελμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο, κύριε Χατζηαναγνώστου. Δηλαδή, και χωρίς να πούμε τη λίστα των κριτηρίων για να χαρακτηριστεί ένα επάγγελμα επικίνδυνο ή όχι, από τα πρώτα επαγγέλματα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος ως επικίνδυνα είναι βεβαίως το θέμα το επάγγελμα των αστυνομικών υπαλλήλων. Και όχι μόνο επειδή έρχεστε σε επαφή, δηλαδή δεν ξέρω, έχουν έρθει σε επαφή με αγανακτισμένους πολίτες να δουν αν είναι επικίνδυνο ή όχι. Νομίζω ότι είναι. Να θέλει τουλάχιστον με αυτά. Θα το δουν οι κύριοι της κυβέρνησης και όχι μόνο οι κύριοι της κυβέρνησης, θα το δουν σε λίγο καιρό. Δεν αντέχουμε άλλο. Αυτό είναι γεγονός. Εμείς σε καιρό ειρήνης, δίνουμε καθημερινά πόλεμο, μάχη. Τα τελευταία χρόνια, επειδή η πολιτεία συνεχώς μας δίνει και άλλα επικίνδυνες δραστηριότητες μέσα στο ωράριο εργασίας μας ή καθυπέρβαση του νομίμου ωρίου εργασίας μας, καθημερινά και τα τελευταία χρόνια έχουμε θρηνήσει 102 νεκρούς από βίαιες ενέργειες, εγκληματικές ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες ή καθημερινά έχουμε τραυματίες από ένοπλες ληστείες, από βίαιες συμπλοκές και σε γήπεδα. Αυτά, όταν κάθε τέλος του χρόνου, κάθε τέλος του έτους, η έκθεση του Υπουργείου Εργασίας λέγεται εργατικά ατυχήματα, μας δεν μας συμπεριλαμβάνει μέσα για να δούνε τι γίνεται, τι παίζει. Εμείς καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή αυτή την κυβέρνηση
να μας εντάξει στα επαγγέλματα ανθυγιεινά και επικίνδυνα. Επικίνδυνα και ανθυγιεινά, αν θέλετε. Και είναι κάτι το οποίο μας λέγανε πριν, μα σας εντάξουμε εκεί θα φεύγετε νωρίς στη σύνταξη. Αυτό έχει διασκεδαστεί και έχει εκπέσει από πέρσι με το ασφαλιστικό νόμο, γιατί πλέον έχουν πάει και οι αστυνομικοί στα 60 έτη για να πάρουν σύνταξη. Τι αποφέρει το να μπείτε σε αυτό, σε αυτό το τομέα? Από τη στιγμή που μας έχουν πάει στα 60 έτη και εμάς για να βγούμε στη σύνταξη, απλά αποφέρει μια ηθική ικανοποίηση στο προσωπικό και θα μας ανατάξει το ηθικό μας κάπως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι περισσότερα χρήματα και όχι, βέβαια. Χρήματα στη σύνταξη, όχι. Ας το πούμε, είναι κάτι... Ναι, αυτό σας είπα προηγουμένως. Αυτό που μας λέγανε ότι θα βγαίνουμε νωρίτερα στη σύνταξη έχει εκπέσει πλέον πέρσι με τον ασφαλιστικό νόμο. Γιατί μας έχουν πάει στα 60 χρόνια. Τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων ή θα έχουν 40 χρόνια υπηρεσίας ή, ή θα βγουν 60 χρόνων. Και οι συνάδελφοι που είναι από προέρχονται από πρώην συνοριακούς φύλακες και έχουν μπει κάπως μεγαλύτεροι. Αυτά εδώ δεν τα λέει κανένας. Τα περνάνε όλοι στον ντούκου. Θέλουμε να πούμε επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι, ότι εμείς οι αστυνομικοί γενικότερα και οι έστολοι, δεν εργαζόμαστε 5 μέρες. Και 6 και 7. Με συνθήκες ακραίες. Γιατί μας λένε μερικοί ότι σας χαρίζουν 5 χρόνια. Αυτό το παραμυθάκι και το λιφιτζούρι, ότι περασματικής πενταετίας σας χαρίζουν 5 χρόνια, όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει, εδώ είμαστε δημόσια να την παρατεθούμε. Δεν μας χαρίζει κανένας τίποτε. Είναι ο επιπλέον χρόνος εργασίας των 5 ημερών που έχουν όλοι οι άλλοι υπάλληλοι. Είναι η 6η και η 7η μέρα πολλές φορές που μας αμείβουν την μία μέρα μόνο με ένα επίδομα της πλάκας και μας δίνουν μόνο ένα ρεπό ημερήσια ανάπαυση. Ενώ όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι που δουλεύουν όπως εμείς 24ωρη βάση και 2 ρεπό θα πάρουν και θα αμυθούν με το εργατικό δίκαιο κτλ. Μία παρένθεση εδώ. Όλα αυτά που λέω συγκρινόμαστε με τον οποιοδήποτε άλλο δημόσιο υπάλληλο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αν θέλετε, ακόμα ειδικά με αυτού. Πλην των ανέργων, των ανθρώπων που έχουν χάσει τη δουλειά τους, των ανθρώπων του ιδιωτικού τομέα, των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα που πραγματικά εκεί εδώ και χρόνια βιώνουν εργασιακό μεσαίωνα. Έτσι, αυτό το λέμε πάντα έχουν για να μην παρεξηγούμε. Τα πράγματα έτσι, ώστε και οι επαγγελματικοί κλάδοι μεταξύ τους. Ας το πούμε, είναι έτοιμοι να βγάλουν τα μάτια τους γι' αυτό το 5 χρόνια για το ένα, για το άλλο. Δεν θα είναι μπούμε απίστευτο. Είναι δηλαδή, καλό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί. Σαφέστατα και όχι. Οι κυβερνώντες, οι κάθε κυβερνώντες το θέλουν αυτό. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λέμε κυρία Σόγκο και τα πράγματα με το όνομά τους. Πέρσι είχαμε περικοπές. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εμείς επειδή το μισθολόγιο του 2003 ο όνομα και μη χωριό ο κύριος Κωστοβουλάκης δεν μας είχε βάλει τότε στο ενιαίο μισθολόγιο που κάνει τότε των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν εντάξει τα επιδόματά τους. Στο βασικό του μισθό, με αποτέλεσμα να είχαν αύξηση βασικού μισθού και χρονοεπιδόματος. Κάτι το οποίο μας υποσχέθηκε ότι θα μας κάνει ο αλής του μνήμης Αλογοσκούφης, κύριος Αλογοσκούφης, ο οποίος τελικά μας είπε ότι είμαστε καλύτερα αμοιβόμενοι δημόσια υπάλληλοι και θα πηδήξαμε τον μπαλκόνι. Πήγαμε να πηδήξουμε τον Υπουργείο Οικονομικών όταν μας το είπε, δεν ξέραμε πού να βγούμε. Μείναν έτσι τα χαρτιά. Και τώρα ερχόμαστε πέρσι με τις μειώσεις να έχουμε εμείς περισσότερη μείωση από όλους τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ κάποιοι άλλοι υπάλληλοι καλά κάνανε οι άνθρωποι και δεν μειωθήκανε. Των οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κατεβάσουμε κανένα διακόπτη, δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία. Πρέπει να είμαστε εδώ παρόντες, 24 ώρες 24 ώρο. Πρέπει να λέμε και τις πραγματικότητες και τις αλήθειες, έτσι. Με καμία δύναμη δεν θα μπούμε αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλον. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να λέγονται και τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να είμαστε και να λέμε εντάξει, καλά είναι αυτοί, τι να κάνουμε κτλ. Αυτά τελειώσανε. Είστε και ένας ιδιαίτερος κλάδος που δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο ή απεργία, έτσι. Ναι, εκεί είναι που μας πατάνε όλοι. Εκείνοι που μας πατάνε όλοι και ενδέχεται, όχι ενδέχεται, είναι σίγουρο τον Οκτώβριο εμείς κυρία Σόκου θα έχουμε μείωση έως και 700 ευρώ στο μισθό μας. Συγγνώμη, πόσα παίρνετε σήμερα? Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα μπει σήμερα σαν αστυνομικό, σε ένα νέο παιδί το οποίο θα ξεκινήσει, πόσα χρήματα αμείβεται, θα πάρει? Αμείβεται με μισθό κατώτερο από το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό μόνο τα λέει όλα. Το ανειδίκευτο εργάτη στον ιδιωτικό τομέα, εννοείται? Όχι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό. Κάποιος ο οποίος έχει 30-35 χρόνια υπηρεσίας, μέσος. Εάν θα αφαιρέσουμε τη νυχτερινή εργασία, ναι, κανονικά, και τίποτα άλλα, τη νυχτερινή εργασία και αυτά είναι επιπλέον. Με το ζόρι θα πιάσει 1.400-1.500 ευρώ. Με 35 χρόνια εργασίας. Με το επικίνδυνο της εργασίας. Έτσι, μιλάμε για έναν χαμηλό βαθμό. Έτσι, δεν μιλάω για αξιωματικούς. Γιατί για εκεί έχουμε άλλες ιστορίες. Εκεί εμείς προτείνουμε το μισθολόγιο που θα γίνει τώρα και για εμάς, προτείνουμε μια ρεαλιστική, χωρίς λαϊκίστικους χαρακτηρισμούς και οτιδήποτε άλλο πρόταση, η οποία θα είναι και βιώσιμη και θα έχει κυρίως ως γνώμονα την παραγωγικότητα, τη γνώση, την ευθύνη και όχι οι άλλες αρλούμπες.
Νομίζω ότι είστε ξεκάθαρος. Βεβαίως δεν ξέρω τι θα γίνει με όλα αυτά. Γιατί εσείς το λέτε, τα ξαναλέτε. Ούτε στη διαβούλευση δεν είστε για το θέμα της επικίνδυνοτητας και του ανθυγίνου. Και βεβαίως δεν ξέρω και τι μπορείτε να κάνετε για τις περαιτέρω περικοπές. Κοιτάξτε, να με λίγα λόγια, το φιλότιμό μας και οι αυταπάρνησή μας μέχρι τώρα έχουν τίνει να τελειώνουν. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν πρώτα οι κυβερνώντες και μετά οι υπόλοιποι πολιτικοί, με τους βγάζουμε εκείνους απ' έξω. Τα χτυπήματα στην πλάτη και αυτά τα έχουμε φάει, συγγνώμη για την έκφραση, στη μάπα εδώ και χρόνια. Αυτά τελειώσανε. Εάν θέλουν, εμείς σου λέμε σταματήστε τις περικοπές τώρα. Εμείς προσφέρουμε στον Έλληνα πολίτη, αυτόν υπηρετούμε, σε αυτόν θα προστρέξουμε και για να μας υποστηρίξει αλλά και να τον υπηρετήσουμε. Αλλά οι πολιτικοί ας καταλάβουν ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στα όρια τους. Το να καθόμαστε εμείς, οι συνάδελφοι οι νεαροί, των 700 ευρώ, να λιδωρούνται, να γίνεται οτιδήποτε, να μας βάζουν να είμαστε καταστατικός μηχανισμός ενάντια στα δίκαια αιτήματα του λαού. Γιατί από το λαό προερχόμαστε κι εμείς. Αυτό ας το επανεξετάσουν, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά. Αρνούμαστε να είμαστε ο αποδιοπομπαίος τράγος της κοινωνίας και ο σάκος του μπόξ. Ας το καταλάβουν κυρίως οι κυβερνώντες και οι μετέπειτα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι εκτός αυτών, γενικότερα από τον τομέα σας, γίνονται απίστευτες περικοπές και στα λειτουργικά σας. Έχουν υπάρξει φορές που τα αυτοκίνητα και στην Αλεξανδρούπολη έχουν μείνει χωρίς βενζίνη. Δεν το συζητώ βεβαίως για τα αλεξίσφαιρα, γυλαίκα και όλα αυτά που πρέπει να σας το κάνει μάλλον κάποιο δώρο. Έχουν λήξει όλα. Μπαίνουν οι οικογένειές σας σε διαδικασίες να σας αγοράζουν δώρο, αλεξίσφαιρο, γυλαίκο για να είναι πιο σίγουρες. Έχουν λήξει όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι γίνεται. Και... επειδή έρχεται ο χειμώνας και θα έχουμε τα ίδια προβλήματα όχι μόνο για τα καύσιμα κίνησης των περιπολικών, των οχημάτων, τα καύσιμα για τη θέρμανση και για τους ανθρώπους που είναι στα συνοριακά, τους κρατούμενους, τους μετανάστες και για τους συναδέλφους και γενικά επειδή ο νομός μας το χειμώνα έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά ο Βόρειος Εύρος, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι πάντως, εάν δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες για να εργαστούμε, να το κλείσουμε το μαγαζί. Σας το λέω αυτό. Με όλη την υπευθυνότητα που μας διακρίνει. Θα το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν μπορούμε με ακραίες θερμοκρασίες να εργάζονται οι συνάδελφοι και να μένουν μέσα άνθρωποι κρατούμενοι. Γιατί αν πάθει κάποιος κάτι από υποθερμία και πεθάνει, τον πρώτο που θα τραβήξουν το αυτοί θα είναι τον αστιφύλακα που είναι εκεί σκοπός και το αξιωματικό υπηρεσίας. Όλοι οι άλλοι θα κάνουν κοινό στην ίσα, την πάπια. Έτσι ακριβώς είναι. Τελειώσανε τα ψέματα. Να δούμε τι θα γίνει βεβαίως και στο μέλλον. Και είπαμε, είστε ένας ιδιαίτερος κλάδος. Δηλαδή, έχετε κάνει πορείες, έχετε κάνει διαμαρτυρίες και ένστολες. Και θα τις συνεχίσουμε να τις κάνουμε. Δεν μπορούμε να σας φανταστούμε να απεργείτε. Το καταλαβαίνουμε και εμείς αυτό. Το καταλαβαίνουμε και εμείς αυτό. Ότι αν αργήσουμε εμείς, κλείνει το μαγαζί όλη τη χώρα. Εμείς θέλουμε να πούμε απλά πράγματα. Ότι θα είμαστε δίπλα στους πολίτες, όσο μας επιτρέπουν ακόμα οι δυνάμεις μας, αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ευημερούν οι αριθμοί και να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Εκεί πάει. Πείτε μου εγώ πώς θα πείσω τους συναδέλφους μου και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά του χώρου μας και του κλάδου μας, πλέον να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτό που προσφέρουν. Έχουμε κουραστεί, έχουμε απειβδίσει, έχουμε τεντώσει. Πρέπει να το καταλάβουν απάντες και κυρίως οι κυβερνητικοί. Να μείνουμε λοιπόν σε αυτά, να δούμε αν το μήνυμα το λαμβάνουν οι κυβερνητικοί ή όχι, κύριε Χατζιανακόπουλο. Θα το λάβουν σε λίγο καιρό. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την. Και δεν είναι απειλή αυτό. Δεν είναι απειλή αυτό. Είναι η πραγματικότητα. Πραγματικά πρέπει να κάτσουν και εδώ πρέπει να πάρει θέση και η φυσική μας ηγεσία, ο αρχηγός μας. Πρέπει να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του τόπου γενικότερα. Και το ηχηρό μήνυμα μπορεί να σημαίνει και μια παραίτηση που θα γίνει και ήρωας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζιαναγνώστου. Να είστε καλά. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να πάμε λίγο στην Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Το νερό νεράκι, λένε εν μέσω Αυγούστου οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας, αφού λόγω εργασιών το νερό φτάνει στις βρύσες τους με το σταγονόμετρο. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γκότση, τα συνεργεία δουλεύουν πυρετοδός ώστε να λύσουν το πρόβλημα και τα νοικοκυριά να έχουν και πάλι νερό σε αυτονία. Προβλήματα υδροδότησης αντιμετώπισε η Δημοτική Ενότητα Φερών λόγω των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθημερινές διακοπές νερού. Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης, τα συνεργεία της επιχείρησης εργάζονταν πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν άμεσα τις βλάβες έτσι ώστε να μην μείνουν χωρίς νερό οι κάτοικοι της περιοχής. Λόγω του έργου που γίνεται στους παράπλευρους του νέου συνοικισμού, από τις εργολαβίες εκεί πέρα, είχαμε κάποια σπασίματα στο δίκτυο της ίδρευσης. Σε σύντομο διάστημα το προσωπικό έσπευε εκεί πέρα και
αποκατέστησε τις βλάβες. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι και καλοκαίρι και έχουμε μεγάλη κατανάλωση νερό, για κάποια διαστήματα και ο νεοσυνοικισμός και ένα κομμάτι των Φερών έμεινε χωρίς νερό. Παρ' όλα αυτά, αντικαταστήσαμε και στην κάτω πλευρά του νεοσυνοικισμού, στον κάτω παράπλευρο, όλο το δίκτυο ίδρυψης. Ήταν ένα πολύ παλιό δίκτυο σε ιδιαίτερα μεγάλο βάθος, που είχε μεγάλες και πολλές διαρροές. Μετά από αυτές τις αποκαταστάσεις, πλέον δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα υδροδότησης αντιμετώπισαν και αρκετοί οικισμοί των Φερών, καθώς μια βλάβη στη Γιώτρηση, η οποία σύμφωνα με τον κύριο Γκότση οφείλονταν στη ΔΕΗ, επιδιορθώθηκε σύντομα και έτσι η υδροδότηση πραγματοποιείται κανονικά. Σε ό,τι αφορά σήμερα οικισμούς όπως είναι η ΤΕΑ, ο Πέπλος, το Τελωνείο των Κήπων, είχαμε ένα πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Πρωί-πρωί ήρθε συνεργείο της ΔΕΗ, απεκατέστησε έγκαιρα τη βλάβη. Και σιγά σιγά το δίκτυο άρχισε να έχει πάλι νερό, αλλά γίνεται αυτό σε ένα βαθμό αργό, με την έννοια ότι επειδή έχει αδειάσει και υπάρχει και υπερκατανάλωση, σταδιακά γεμίζουν το δίκτυο. Είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Σε εσωτερικών χώρων, Ανέστογλου. Δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Δωρεάν συμβουλές από έμπειρους διακοσμητές. Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση των επίπλων. Ευέλικτη πολιτική πληρωμών. Επίπλο Ανέστογλου. Ομορφαίνουμε τον εσωτερικό σας χώρο. Φθηνότερα και από τα αεροδρόμια. Ναι, ναι. Τώρα στα Hondo Center. 25% σε επώνυμες μάρκες καλλιντικών. Φθηνότερα και από τα αεροδρόμια. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Δώρο. Montblanc. Μόνο στον Ελευθερουδάκη στην Αλεξανδρούπολη. Συμμαχούμε μαζί της και κερδίζουμε διπλά. Επενδύουμε σε φωτοβολταϊκά. Απολαμβάνουμε σταθερή απόδοση για τουλάχιστον 25 χρόνια. Εξοικονομούμε χρήματα, κερδίζουμε ενέργεια. Επιλέγουμε κορυφαία φωτοβολταϊκά συστήματα με την υποστήριξη της Διαθερμικής. Το μεγαλύτερο δίκτυο τεχνικών καταστημάτων στην Ελλάδα. Εμπιστευτείτε το κύρος των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κατασκευαστών φωτοβολταϊκών συστημάτων με την υψηλότερη απόδοση και την άτια υποστήριξη των καταστημάτων μας. Για τον Εύρο, πρωί Καθόγλου, στην Αλεξανδρούπολη και το Τυχερό, και για την Ορεστιάδα, Δέλτα Δημητριάδης και Ιός. Δροσερό καλοκαίρι με καυτές εκτόσεις και προσφορές στα πολυκαταστήματα Full House. Χιλιάδες προϊόντα στο νέο χώρο προσφορών στη μισή τιμή. Σε όλα τα υπόλοιπα είδη μας 30% έκπτωση χωρίς καμία εξαίρεση. Full House. Τριθέσιος καναπές κρεβάτι από 250 μόνο 129,50. Γραφείο υπολογιστή από 29,90 μόνο 14,95. Κάδρα ελαιογραφίας από 16,50 τώρα 8,25. Κρουστικό δράπανο από 29,50 μόνο 14,75. Πλακάκι 45x45 πορσελανάτο από 9,90 μόνο 4,95. Νεροχύτες από 159 τώρα μόνο 79,50. Πολυκαταστήματα Full House. 50% έκπτωση στο νέο χώρο προσφορών και 30% σε όλα τα υπόλοιπα είδη μας ανεξαιρέτως. Εσείς θα προλάβετε. Full House. Στο δρόμο Αλεξανδρούπολης Παλαγίας, αμέσως μετά τη γέφυρα της Εγνατίας. Το τελευταίο αντίο είπαν συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι στον πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πέτρο Λιανουρίδη. Ο άνθρωπος που έδινε καθημερινά μάχες για την επιβίωση της αγοράς της Κομοτηνής έχασε τη μεγαλύτερη μάχη με το θάνατο, βυθίζοντας το πένθος τους οικείους του. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ρήγη συγκίνηση στην περιοχή, ενώ εκατοντάδες ήταν εκείνοι που του είπαν αντίο, συνοδεύοντάς τον στην τελευταία του κατοικία.
Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος από πάθος για τη δουλειά του αλλά και για τους επαγγελματίες του κλάδου του. Μέχρι και το τέλος μάχονταν για καλύτερες συνθήκες στην αγορά της Κομοτηνής και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπέφερε μαζί με τους άλλους επαγγελματίες βιώνοντας το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τα λουκέτα στην αγορά. Άνθρωπος δυναμικός, ετοιμόλογος, έδινε μάχες για τον κλάδο του και δεν έδωσε δικαίωμα σχεδόν σε κανέναν να γνωρίζει ότι έδινε μάχες και για τη ζωή του. Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, Πέτρο Λιανουρίδη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε μια ηλικία μάλιστα που είχε ακόμα πολλά να δώσει. Το τελευταίο αντίο του